Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι απέκλεισαν συμβολικά τους δρόμους οι αγρότες των δύο μπλόκων, στον Τίναβο και τον Πλατή Καμπολάρισσας, με απόφαση των χθεσινών γενικών του συνελεύσεων. Οι εκπρόσωποι των συντονιστικών επιτροπών των αγροτών αύριο αναμένεται να μεταβούν στα Μάλγαρα, όπου και θα συμμετάσχουν σε νέα σύσκεψη με αγρότες από 11 συνολικά μπλόκα της χώρας, προκειμένου να καθορίσουν το διεκδικητικό πλαίσιο και να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Οι αγρότες ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να τους καλέσει σε διάλογο, μέσα από τον οποίο, όπως υποστήριξαν, θα αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας για άλλη μία φορά πως τα χρήματα που ανακοίνωσε η κυρία Μπατζελή είναι χρήματα τα οποία δικαιούνται. Τι μας είπε κατ' ουσία, μας είπε ότι θα μας δώσει τα δικά μας χρήματα πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό πιστεύετε ότι είναι διάλογος, πιστεύετε ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα την στιγμή την οποία μας λέει ότι θα μας δώσει τα δικά μας χρήματα? Θεωρώ ότι άλλα πρέπει να κάνει. Θεωρώ ότι πρέπει να μαζέψει τους αγρότες, να μαζέψει αυτούς τους οποίους βιώνουν το πρόβλημα στο Υπουργείο και να κάτσει να συζητήσει σοβαρά, διότι είμαστε οι μοναδικοί, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα, διότι τα γνωρίζουμε, και από κοινού να βρούμε τον δρόμο, το πώς θα πεμπλακούμε και εμείς από τους δρόμους και η χώρα και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Βιώνουμε μια οικονομική κρίση. Καλούμαστε να λειτουργήσουμε με εισοδήματα σε ονομαστική αξία εποχής 1990, για να μην πω και 80, με πολλαπλάσιο κόστος και ζωής, αλλά και πολλαπλάσιο κόστος στην καλλιέργεια. Περιμένουμε λύσεις. Στο μεταξύ, αναστάτωση έχει προκληθεί στους αγρότες του μπλόκου του Τυρνάβου μετά τις κλοπές που σημειώθηκαν σε ηχητικά συστήματα που ήταν εγκατεστημένα στα αγροτικά τους μηχανήματα. Με αποτέλεσμα, εκτός από τις ομάδες περιφρούρησης που έχουν οριστεί, ανατέθηκε η φύλαξη των τρακτέρ και σε ιδιωτική εταιρεία Security. Χθες, ενώ κάναμε γενική συνέλευση, κάποιοι ήρθαν να αφαίρεσαν τα ράδιο CD από τα τρακτέρ. Τα οποία βρισκόταν εδώ κοντά στο. Τα οποία βρισκόταν ακριβώς απέναντι, όπως ακριβώς τα βλέπετε. Ακριβώς πίσω μου. Πολύ κοντά δηλαδή με εσάς. Έτσι ακριβώς. Σε ποια τρακτέρ είναι η ζημιά? Σε 5 τρακτέρ. Στο κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους και περιμένουν να συνταχθούν με τα δικά τους αιτήματα η παραγωγή και άλλων μπλόκων.